Γενικότερα οι πόλεις της Κρήτης είναι αφιλόξενες όσον αφορά την προσβασιμότητα των λεωφορείων και δι' των τουριστικών λεωφορείων, όπου θα δούμε ακόμη και διόροφα λεωφορεία να διέρχονται τους δρόμους των πόλεων της Κρήτης. Πολλά φρακαρίσματα, να το πω έτσι λαϊκά, στη γλώσσα των οδηγών, όπου οδηγούν σε αγανάκτηση τόσο των οδηγών αλλά όσο και των επιβατών των τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι έρχονται στην χώρα μας και αντικρίζουν μία εικόνα απαράδεκτη λίαν επίοικος, τουλάχιστον για τα δικά τους δεδομένα. Αν ακολουθήσει κανένας ένα οδηγό τουριστικού λεωφορείου, θα διαπιστώσει και θα καταγράψει τραγελαφικές πραγματικά εικόνες, βλέποντας ότι η προσβασιμότητα σε πολλές των περιπτώσεων είναι ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα, ξαναλέω, εδώ να δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα. Τώρα, αν θα με ρωτούσε κανείς εάν αυτή η πόλη και η οποιαδήποτε πόλη στην Κρήτη, γιατί δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, είναι σχεδόν όλες οι πόλεις έτσι, χρειάζονται νοικοδόμηση. Χρειάζονται νοικοδόμηση από το μηδέν, να ξαναδούμε κάποια πράγματα όσον αφορά την προσβασιμότητα, να δούμε τους δρόμους, να δούμε ακόμα και τις κυκλικές πορείες, οι οποίες, όπως έχουν χωροθετηθεί, δεν διευκολύνουν την πρόσβαση των βαρέων οχημάτων. Θα διαπιστώσει κανείς πολύ εύκολα λάστιχα πάνω στις κυκλικές, στα υποχρεωτικά κυκλικά, που σημαίνει ότι δεν μπορεί το λεωφορείο, δεν μπορεί το βαρύ όχημα να στρίψει σε μια υποχρεωτική κυκλική πορεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ταλαιπωρία τόσο του ίδιου του οδηγού, των επιβατών, αλλά και όλων των πολιτών που ακολουθούν με τα οχήματά τους. Ως επαγγελματίες οδηγοί, επανειλημμένως έχουμε κάνει τις προτάσεις μας, τις συστάσεις μας. Ως Σύλλογος Προστασίας Ανθρώπινης Ζωής, επανειλημμένως έχουμε καταθέσει προτάσεις, λύσεις προς τους αρμόδιους φορείς, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν πλέον οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι πραγματικά, τουλάχιστον για παράδειγμα οι ξένοι επισκέπτες ερχόμενοι στο νησί μας, αν θέλετε, το εγχειρίδιο της οδήγησής τους δεν είναι κάτι άλλο από τις πινακίδες, από τις σημάνσεις. Όταν εμείς τις κρύψουμε με αυτοκόλλητα, με μπογιές, με κλαδιά, με δέντρα, και ο άνθρωπος αυτός είναι θαλασσωμένος στην κυριολεξία μέσα σε μια πόλη αφιλόξενη, επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνεστε ότι τα ατυχήματα είναι δεδομένα. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Φανταστείτε ότι, όπως είπε και ο κύριος Φραγκίσκος, ότι ακόμα μας κυνηγάνε χωρίς να φταίμε εμείς. Είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε. Είμαστε 1000% παράνομοι, αλλά όταν πρέπει να πας κάπου, πρέπει να πας. Οποιοδήποτε κόστος. Μας κυνηγάει η αστυνομία χωρίς να φταίμε. Φταίμε εις γνώσεις μας, ξέρουμε ότι θα κάνουμε την παρανομία, αλλά δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Ό,τι μπορεί να δημιουργηθεί ατύχημα, να φταίς εσύ χωρίς να φταίς. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.